θετική στον COVID-19, βρέθηκε φιλοξενούμενη σε προσφυγική δομή στο Κρανίδι. Η 28χρονη από τη Σομαλία βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και φιλοξενείται σε ξενοδοχείο που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Η 28χρονη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα και παραμένει στη δομή. Στο Κρανίδι μετέβησαν ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Νότη Μηταράκης, ο Νίκο Χαρδαλιά και ο καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Για προληπτικούς λόγους, το ξενοδοχείο έχει τεθεί σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πραγματοποίησε τεστ για COVID-19 σε 470 μετανάστες, καθώς και σε εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας και της Δομής. Δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για περιορισμό τυχόν διασποράς της νόσου και ορθή λειτουργία της Δομής βάσει των πρωτοκόλων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα προχώρησε στην ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτική Προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο ξέσπασμα κορονοϊού στα κέντρα φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Η Αθήνα ζητεί βοήθεια για την διαμονή των προσφύγων καθώς και ιατρικά υλικά όπω γεννήτριε οξυγόνου, μηχανήματα για ακτινογραφίε και αναπηρικά μαξίδια. Ακόμη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε παράταση μέχρι τι 10 Μαου των μέτρων κατά τη εμφάνιση και διασπορά κρουσμάτων του COVID-19 στι προσφυγικέ δομές.